Η παρουσίαση του προγράμματος και των υποψηφίων του συνδυασμού γέφυρα στο μέλλον με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Αρταίων Γιάννη Παπαλέξη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα του Μουσκοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς. Στην ομιλία του ο κ. Παπαλέξης τόνισε: «Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του προσεχούς Μαΐου διεξάγονται σε μια δύσκολη πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας. Διεξάγονται μέσα σε ένα περιβάλλον που αναζητά πηξίδα, στόχους και λύσεις προκειμένου να ξεπεράσει τις δυσκολίες του παρόντος, από τα λάθη του παρελθόντος και μέσα σε μια συγκυρία που θέτει κομβικές προκλήσεις τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την πόλη μας. Από τη μία η πολυπαραγωγική με έντονο οικονομικό αντίκτυπο κρίση και από την άλλη η παντελής έλλειψη δομών ανάσχεσης έχουν οδηγήσει μεγάλο κομμάτι των πολιτών στην εξαθλίωση. Ο Δήμος Αρταίων με υψηλά ποσοστά ανεργίας, με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, συρρυκνούμενος οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά, ασφιχτιά και ζητά άμεσα λύση στα προβλήματά του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η νέα Δημοτική Αρχή θα κληθεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας σε ένα περιβάλλον ευμετάβλητο και δυσχερές, αλλά ταυτόχρονα δημιουργικό και γεμάτο νέες προκλήσεις. Η ίδρυση της παράταξής μας δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων εργαστηριακών δοκιμών ή προσωπικών συμφερόντων. Βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της συλλογικής λειτουργίας και των δημοκρατικών διαδικασιών. Με το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή επιχειρούμε να φέρουμε στο προσκήνιο τα προβλήματα, να αναδείξουμε τις δυνατότητες, να δουλέψουμε σκληρά για τις λύσεις. Αυτός ο τόπος μας ενώνει και μας δυναμώνει, αλλά δεν μας χωρίζει. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Όλοι μαζί θα πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι, κοιτάζοντας μπροστά και μόνο μπροστά. Ο Δήμος Αρταίων ανήκει στους πολίτες του. Οι απόψεις μας, οι ιδέες μας και οι θέσεις μας πηγάζουν από τις ανάγκες της αρτινής κοινωνίας και διέπονται από βασικές αρχές επί των οποίων καλούμε τους συμπολίτες μας να μας κρίνουν και να μας αξιολογήσουν. Πιστεύουμε στην αυτοδιοίκηση ως θεσμό αυτοπροσδιοριζόμενο και αυτοδιάθετο, με έρισμα όλες τις συνθετικές δυνάμεις της κοινωνίας, διασφαλίζοντας πολυφωνική ισορροπία και κοινωνική συνοχή στις απολύτως συμμετοχικές, δημοκρατικές και πλειοψηφικές διαδικασίες που θα έχουν ως πρωταγωνιστή τον πολίτη. Θέλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες του Δήμου, προτρέποντας τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά να εκφράζονται ελεύθερα και να συνδιαμορφώνουμε την ατζέντα της Δημοτικής Αρχής. Στη χρηστή διοίκηση που μέσω της διαφάνειας, αλήθειας, αξιοκρατίας, της νομιμότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εξάλληψης γραφειοκρατίας θα συντελέσει στην αναδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ δημότη και διοίκησης, αποβάλλοντας πρακτικές εξυπηρέτησης, πελατειακών σχέσεων και προώθηση προσωπικών συμφερόντων, στην ανιδιοτέλεια και την αλληλεγγύη. Η ανάπτυξη ιστών κοινωνικής δομής αποτελεί την πεμπτουσία του θεσμού των Δήμων ως βαθμίδος τοπικής αυτοδιοίκησης, θέτοντας στο επίκεντρο των δράσεων τον συμπολίτη συνάνθρωπο ως μονάδα αλλά και ως σύνολο, δίνοντας την έννοια του τοπικού συμφέροντος την έμψυχη διάσταση της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας. Η παρουσία μας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου αποτελεί δίωδο έκφρασης και προσφοράς για όλους όσοι με συνδετήρια δύναμη την αγάπη για την Άρτα επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο μας, σεβόμενοι πλήρως τις διακριτές ιδεολογίες και την κομματική προέλευση καθενός χωριστά. Σε αυτή την κοινή προσπάθεια όλων των πολιτών θέτουμε την παράταξή μας, την κρίση και τη διάθεση των συνδυμωτών μας στις εκλογές του Μαΐου. Η προσπάθειά μας να κάνουμε το Δήμο Αρταίων ένα Δήμο πρότυπο με οργανωμένες υπηρεσίες, με διαφανείς διαδικασίες και ορθή διαχείριση των πόρων είναι επιβεβλημένη και αυτονόητη. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις βασικές ανάγκες και τα προβλήματα όλου του Δήμου. Δεν μας εκφράζουν και δεν μας αφορούν σενάρια και διαχωρισμοί. Η συγκυρία είναι δύσκολη και δεν αφήνει περιθώρια για συγκρούσεις και αντιπαλότητες. Στον αγώνα αυτό δεν περισσεύει κανείς. Θα καταβάλουμε επομένως κάθε δυνατή προσπάθεια για ενότητα, σύμπνοια, άμβληση των διαφορών και συμπόρευση όλων των δημοτών, όλων των περιοχών και όλων των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν στην αναγέννηση και τη δημιουργική πορεία του Δήμου μας στο μέλλον. Κυρίαρχος στόχος μας είναι ως νέα Δημοτική Αρχή να δημιουργήσουμε ένα φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την ίδρυση νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Είμαστε η Δημοτική Αρχή που λέει ναι στα έργα, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως είμαστε απέναντι σε κάθε λογή σε επικοινωνιακά τρίκ με σημείο αναφορά στην ψηφοθυρία. Πιστεύουμε πως η αλήθεια και η συνέπεια των λόγων και των πράξεων πρέπει να είναι οι βασικές αρχές ενός υποψηφίου δημάρχου, αλλά και κάθε ανθρώπου που πολιτεύεται. Στα 4 χρόνια της θητείας μας στη Δημοτική Αρχή δουλέψαμε σκληρά και κάναμε σημαντικά έργα στο νεοσύστατο τότε καλλικρατικό Δήμο Αρταίων, αντιμετωπίζοντας πρωτόγνωρα προβλήματα και θέτοντας τις βάσεις για μια συνέχεια
που όμως δεν επιτεύχθηκε. Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, ίσως μάλιστα να κάναμε και λάθη. Δεν μπορεί όμως κανείς σήμερα να ισχυριστεί ότι δεν έγιναν σημαντικά έργα εκείνη την περίοδο. Και προς τιμήν τους, οι συμπολίτες μας σήμερα, ανεξάρτητα αν μας είχαν στηρίξει τότε ή όχι, το αναγνωρίζουν. Δεν ανακοινώσαμε το πρόγραμμά μας για τις επερχόμενες εκλογές, αλλά κρίναμε σκόπιμο να σας εκθέσουμε τις βασικές μας σκέψεις και να περιγράψουμε συνοπτικά τους αρχικούς στόχους μας για μια νέα πορεία με στόχο τη βελτίωση του Δήμου μας. Αυτές μας τις προτεραιότητες συζητάμε με συνεργάτες, συνδημότες, φίλους, φορείς. Σας καλούμε όλους να πάρετε μέρος σε αυτή τη συζήτηση, προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, γνωρίζοντας βέβαια ότι όλα δεν γίνονται και ότι το εφικτό πάντα απέχει από το επιθυμητό. Ένα όμως είναι σίγουρο ότι η υπόθεση της βελτίωσης της ζωής όλων μας, μέσα από το θεσμό της αυτοδιοίκησης, η προσπάθεια να ανεβάσουμε την κοινωνία λίγο ψηλότερα, είναι υπόθεση όλων μας. Με ήθος, εντιμότητα, ειλικρίνεια, καθαρό πολιτικό λόγο, ανιδιοτέλεια, διαφάνεια και βαθιά επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνουμε, καλούμε όλους εσάς που πιστεύετε σε αυτές τις αξίες και αρχές να μας εμπιστευτείτε και μαζί να συνεργαστούμε για να χαράξουμε μια νέα πορεία στο Δήμο Αρταίων, ο οποίος έχει τόσα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που σπάνια μπορεί κανείς να βρει σε άλλο Δήμο και τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται μεράκι, όραμα, πολλή δουλειά, θυσίες, υπομονή και επιμονή. Σας καλούμε λοιπόν όλους να πλαισιώσετε, να στηρίξετε και να συμμετάσχετε στο ενωτικό και ανανεωτικό ψηφοδέλτιο δουλειάς και προσπάθειας που αυτό το διάστημα συγκροτούμε. Ο χρόνος δεν μας περιμένει, οι δυσκολίες και τα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά. Οι ευκαιρίες λιγότερες μεν, αλλά υπαρκτές. Οι δυνατότητες και οι προκλήσεις μεγάλες. Η γνώση, η θέληση και η εμπειρία υπάρχουν σε εμάς εναπόκειται να βάλουμε το Δήμο Αρταίων στη θέση που του αξίζει.